ξέρουμε πριν που έλεγες ότι δεν κάνει καμία διαφορά αυτή η νίκη, αλλά αναρωτιόμαστε αν επειδή, όπως είπες, η ομάδα είναι από 15-22 ετών, θα είναι ψυχολογική τόνωση. Θα είναι μια ψυχολογική τόνωση, θα πάρουν το πεπίδι στα μικρότερα κορίτσια και βασικά θα καταλάβουμε και εμείς οι ίδιοι ότι η ομάδα μας έχει την ποιότητα να ανταπεξέλθει απέναντι σε οποιοδήποτε αντίπαλο. Ο κόσμος μπορείς και κερδίσει την διαγμένη, μπορεί να κερδίσει το οποιοδήποτε. Δεν είναι εύκολο να διατηρήσουμε το ίδιο επίπεδο απόδοσης σε όλα τα παιχνίδια εκεί, γιατί θα υπάρχει κούραση και γιατί η απειρία της ομάδος είναι εμφανέστατη. Δηλαδή, αν είδατε στο 11-7 σε 1,5 λεπτό, φάγαμε 2 γκολ, τα οποία θα μπορούσαμε να τα έχουμε γλιτώσει, αλλά εντάξει, έχει μικρή σημασία. Εκείνη τώρα παίζει λίγο και με το σκορ και με τον χρόνο. Εντάξει, αυτό έχει γίνει όμως και παλιότερα. Ας πούμε στο 6-6 που θυμάμαι που είχες βάλει τις δύο ξένες μαζί, είχε φάει ο Ολυμπιακός πάλι 2 γκολ σε 1,5 λεπτό, πολύ πιο εμπειρή ομάδα. Σωστά. Δεν είναι μόνο η εμπειρία, είναι και η ικανότητα που έχουν οι κάθε παίκτη, έτσι. Οι περισσότερες από τις παίκτες που παίζουν, αμυντική ικανότητα έχουν πάρα πολύ καλή. Το αμυντικό πλάνο πήγε θαυμάσια από ό,τι καταλάβαμε. Κάναμε κάποια λάθη, κάναμε δώρο 2 ή 3 γκολ. Και αν είδες στο λιγότερο πηγαίναμε καλά, δεχτήκαμε 2 ή 3 γκολ εφόσον που είχε πει ο παίκτης μας. Ναι, ήταν σκοτωμένες φάσεις. Ναι, κάτι το οποίο ήταν τελειωμένη φάση και κρατιόταν από τα μαλλιά δηλαδή που γιάχνουμε εκείνη. Θα μπορούσαμε να είχαμε καθαρίσει το παιχνίδι πολύ πιο εύκολα. Αλλά εντάξει, περίμενα ότι θα γίνουν λάθη και περισσότερα από ό,τι γίνανε. Είμαι πολύ ευχαριστημένος κυρίως από τη διάθεση και το πάθος. Αυτό το μάτς ισχύει ότι είναι και προετοιμασίες για τους προημιτελικούς με την Έγκαιρ. Χρειάζεται τέτοια μάτς, ασφαλώς. Τι κρατάς για να πεις στις παίκτριές σου ότι θα παίξουν έτσι σε αυτό το παιχνίδι με την κοινωνική ομάδα? Γιατί αυτά έχουν όντως ένα στόχο. Δεν είναι θέμα μόνο τι θα πω εγώ, είναι πώς θα... Πώς θα καταλάβουν οι ίδιες το παιχνίδι και τη διαδικασία ενός προημιτελικού Champions League με μια ομάδα η οποία είναι τελώς διαφορετική από την Βουλιαγμένη. Μπορεί να μην είναι καλύτερη, αλλά είναι τελώς διαφορετική. Οπότε τα πλάνα μας θα είναι διαφορετικά. Είναι πιο χαόδης, είναι ουγγρικού στυλ. Ναι, είναι λίγο. Σαφώς είναι πιο γρήγορη ομάδα. Δεν έχει βέβαια τη δύναμη που έχει η Βουλιαγμένη, δεν έχει ασημάκι μέσα. Έτσι που είναι μια αθλήτρια. Όλες οι ομάδες ψάχνουν αυτόν τον τρόπο να την περιορίσουν και γι' αυτό ένας λόγος που πήγαμε σήμερα καλά ήταν και αυτός. Αλλά είναι μια ομάδα η οποία ξέρει να παίξει την κόντρα, ξέρει να σουτάρουν πάρα πολύ καλά. Είναι εντελώς διαφορετικό παιχνίδι. Δεν ξέρω πώς θα το αντιμετωπίσουμε ακόμα. Δεν έχω εικόνα ακόμα από την Έγκαιρ. Ελπίζω να έχω σύντομα. Τα κορίτσια παίξαν σήμερα ανάμεσα. Να μην πάει μπάλα ποτέ σε ένα σημάκι αν γινότανε. Το κατάφεραν αυτό, είσαι ευχαριστημένος από αυτό το συγκεκριμένο? Κάναμε κάποια λάθη σοβαρά, αλλά. Σε γενικές γραμμές, καλά. Εντάξει, καλή συνέχεια. Ευχαριστώ πολύ.